winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Έστειλε την μπάλα για τον Ακιντόλα. Έχει μπροστά του τον Ράσο. Ακιντόλα προσπαθεί να βρει χώρο. Περνάει και στην περιοχή ο Ακιντόλα. Η σέντρα είναι καλή. Απομάκρυνε ο Χάρης Κυριάκου. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Ακιντόλα. Γυρίζει ο Χάρης ο Κυριάκου. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Περίμενε ο Τιάγκο πίσω για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ντούσαν Κέρκης επιλέγει να... Να δούμε το Χούμποτσαν. Κάθε την παλιά για τον Κακουλή στην περιοχή. Ο Κακουλής θέλει χώρο. Ψάχνει και βρίσκει τον Ακιντόλα. Η προσποίηση ελευθερώθηκε ο Ακιντόλα. Κλείνεται και από τον Τεσέιρα η σέντρα. Ο Αβραάμ θα απομακρύνει. Ο Μεντόγεβιτς σε πλάγιο. Έλα. Μπορώ να πω ότι προβληματίζουν την άμυνα της Ομονίας. Δεν έχουν τροφοδοτηθεί όμως. Το φάουλ για τους πράσινους με τον Γκόμεθ και τον Τιάγκο να είναι πίσω από την μπάλα. Παίχτες με τεράστια ποδοσφαιρική καριέρα. Ωραία πάσα του Μίκου για τον Ακιντόλα που μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα στο 1-0 από τον Κακουλή. Ο Κακουλής θα ανοίξει το σκορ στο 24. Θα γίνει το 1-0. Εδώ ξανά η κίνηση. Κεφαλιά όμορφη του Μίκου. Η πάσα από τον Ακιντόλα. Εδώ το γκολ ξανά με τον Ακιντόλα. Είναι καλυμμένος. Ναι, είναι καλυμμένος ο Κακουλής. Κακουλής και Μίκου είναι οι δύο πρώτοι που βάζουν πίεση. Χάρης Κυριάκου. Αγκάνοβιτς κατέβασε για τον Μαέξο από την περιοχή. Ο Μαελίσεται για τον Αβραάμ. Η προσποίηση, το σούτ φαλτσαριστό. Ο Παντήλιμον θα μπλοκάρει την μπάλα. Ξανά η προσπάθεια. Εδώ η προσποίηση από τον Αβραάμ. Το σούτ προσπάθησε να κρεμάσει τον Παντήλιμον. Και τώρα πάει ο Τιάγκο απέναντι από τον Τεσέιρα. Κάνει κίνηση και ο Μίκου. Εκεί θα πάει η μπάλα. Περιμένει στο δεύτερο δοκάρι ο Κακουλής. Τον είδε, προλαβαίνει ο Χάρης Κυριάκου. Να απομακρύνει την μπάλα, έχει γίνει φάουλ από τον Κακουλή. Αυτό πρόλαβε ο Χάρης Κυριάκου ξανά εδώ. Απομακρύνει την μπάλα και γίνεται το φάουλ. Έχει μπροστά του τον Λέτσιαξ. Η σέντρα που γίνεται είναι καλή στην περιοχή. Θα απομακρύνει την μπάλα, έχει κάνει φάουλ όμως πρώτα ο Αβραάμ. Ενώ πανίκο να πούμε ότι ο προμονής της ΑΕΛ φώναξε κοντά του στη διακοπή τον Νταβόρ. Ο Αβραάμ στον Μεντόγεβιτς ψάχνει να βρει τον Μάιντεβατς, ο οποίος κερδίζει την κεφαλιά, κερδίζει και το φάουλ μαζί. Το φάουλ που έγινε νωρίτερα. Ο Λούφτνερ έκοψε, ο Μίκου κρατάει την μπάλα, μένει όρθιος, πάσα για τον Ακιντόλα. Ο Τεσέιρα θα πάρει μπάλα. Παρατηρήσεις στον Αβραάμ, γιατί νωρίτερα, εδώ είναι με το στήθος που παίζει, Αντρέ Τεσέιρα. Ράσο για τον Αβραάμ. Μετά από πολλή ώρα η μπάλα έρχεται στην πλευρά του Αβραάμ. Ο Μάιντεβατς θέλοντας στήριγμα πάει σε ατομική ενέργεια. Το σούτ είναι καλό. Φοβερή επέμβαση από τον Παντήλιμον, σύμμαχός του, το δοκάρι. Μπλοκάρει την μπάλα στη συνέχεια. Την παραβίαση της εστίας. Φοβερό σούτ από τον Μάιντεβατς. Ακουμπάει την μπάλα με τα ακροδάκτυλα όσο χρειάζεται ο Παντήλιμον να την μπλοκάρει. Η πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή για την ΑΕΛ. Φάουλ που έκανε ο Γκόμεθ. Αβραάμ θα εκτελέσει με πολύ φάλτσο οι κόντρες. Το σου την μπάλα έξω από τον Μαέ ήτανε. Αυτός που έχασε την ευκαιρία στο 43. Ξανά η εκτέλεση, δεν υπάρχει offside, είναι ο Χούμποτσαν που καλύπτει τους πάντες. Η μπάλα θα καταλήξει στο Μαέ, το σούτ του οποίου φεύγει έξω. Και πάλι θα πάρει μπάλα ο Λέτσιαξ, στο γύρισμα ο Βοζίνια απομακρύνει. Ο Χούμποτσαν το σούτ, η μπάλα μακριά όμως από την εστία του Βοζίνια. Με ανησυχία για την πίεση που βάζει η ΑΕΛ στα τελευταία λεπτά, που έχει κερδίσει μέτρα να το πούμε έτσι στον αγωνιστικό χώρο και εκεί πάνε περισσότερες οδηγίες από τον Μπέρκ. Γιατί προφανώς και περίμενε αυτή την πίεση από την ΑΕΛ μετά τον γκολ που δεχθεί. Ο Μάιντεβατς θα κερδίσει την μπάλα, θα πάρει φάουλ από τον Γκόμεθ, ο οποίος θα δει κίτρινη κάρτα.
Του έκανε νωρίτερα κάποιες, του έκανε παρατηρήσεις νωρίτερα. Ο Βόσνιος εδώ. Ο Ράσο, Αβραάμ, έκανε λάθος. Φάουλ που κάνει ο Αβραάμ, θα δει και την κίτρινη κάρτα. Τον είχε προειδοποιήσει νωρίτερα. Ο Σέχοβιτς, το φάουλ πάνω στον Μίκου. Με τον Λούφτνερ. Γκόμεθ, Τιάγκο και ο χώρος τώρα για την Ομόνια με τον Ακιντόλα να κάνει το σπριντ. Προτίμησε τον Λέτσιαξ. Έχει μπροστά του τον Χάρη Κυριάκου. Χαμηλά σέντρα. Περνάει μπάλα. Για να δούμε τη φάση με το σούτ που γίνεται από τον Γκόμεθ. 2-0 η Ομόνια στο 52. Σε μια οργανωμένη επιθετική προσπάθεια που είδε τον Λέτσιαξ. Του έκανε την πάσα, η σέντρα από τον Λέτσιαξ, το κοντρόλ και έρχεται από μακριά ο Γκόμεθ και πετυχαίνει αυτό το πανέμορφο τέρμα. Έκανε ρεύμα για δύο αλλαγές, Αντάμοβιτς και Γκαζαριά στις θέσεις των Ενταβόρ και Αβραάμ. Γκόμεθ θα δεχτεί και αυτός κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα του νωρίτερα. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Αγκάνοβιτς. Εδώ το μαρκάρισμα. Θα δούμε αν θα κάνουν την ίδια κομπίνα όπως και νωρίτερα. Έφυγε ο Καζαριάν. Αγκάνοβιτς εκτέλεσε. Ο Ράσο την κεφαλιά έξω η μπάλα. Σηκώθηκε πολύ ψηλά ο Ράσο. Ξανά εδώ έρχεται με δύναμη ο Ράσο. Σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά την κεφαλιά. Την πήρε, έστειλε όμως την μπάλα έξω. Ο Παντήλιμον αυτός. Γκαζαριάν και πάλι. Με τον Χούμποτσα να είναι μπροστά του. Φάουλ που έγινε από τον Χούμποτσα. Έλα, Αντώνη Κωνσταντινίδη, σε ακούμε. Του ο Μανουέλ Τόρες. Φάουλ με τον Αγκάνοβιτς, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Θα περάσει, υπάρχει offside όμως. Ναι, είναι σε θέση offside ο Ράσο. Και αυτόν σημάδεψε ο Αγκάνοβιτς. Δεν έφτασε η μπάλα στον Μάιντεβατς, την κέρδισαν της Ομόνιας, Μίκου. Δεν πέρασε η πάσα για τον Κακουλή, περνάει όμως τώρα για τον Τιάγκο. Ο Κακουλής κάνει κίνηση, περιμένει και ο Ακιντόλα. Τιάγκο για τον Κακουλή το πλασέ. Ο Βοζίνια αποκρούει και η μπάλα στο δοκάρι, κόρνερ. Με τον Τιάγκο να βλέπει την κίνηση του Κακουλή. Πέρασε την μπάλα σωστά, αμέσως το πλασέ. Απομάκρυνε ο Βοζίνια, η μπάλα σταματάει στο δοκάρι και περνάει σε κόρνερ. Στο 67. Πάσα για τον Γκόμεθ. Είδε τον Λέτσιαξ που ανέβηκε. Πολύ όμορφη πάσα. Σέντρα σούτ από τον Λέτσιαξ έξω. Λέτσιαξ ο οποίος είναι πραγματικά μία απίστευτη. Αγκάνοβιτς έξω από την περιοχή. Το σούτ. Ο Παντήλιμον στη γωνία του έπεσε μπλοκαρέ. Ο οποίος για δεύτερη φορά στο δεύτερο 45 λεπτό δοκιμάζει το πόδι του. Χάθηκε μία σπουδαία ευκαιρία για την Ομόνια, τώρα με τον Γκαζαριάν η ΑΕΛ στην αντεπίθεση. Καλή πάσα για τον Τόρες έξω από την περιοχή. Ο Τόρες σουτάρει, η κόντρα, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Εδώ το σουτ που γίνεται από τον Τόρες, η κόντρα πάνω στο σώμα. Έχει τον Μίκου κοντά του και τον Ντάρμπι Σάιαρ. Τιάγκο το κοντρόλ μπροστά από τον Βοζίνια. Δεν υπάρχει, όχι, υπάρχει πέναλτι. Αυτό υποδεικνύει ο Σέχοβιτς, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση. Ομόνιας εδώ, για να δούμε, βρίσκει με το σώμα τα πόδια του Τιάγκο. Μπορεί να παίζει μπάλα, αλλά στη συνέχεια Ντάρμπι Σάιαρ 3-0. Η Ομόνια με το 13ο γκολ. Ξανά η εκτέλεση του πέναλτι στο κέντρο της εστίας. Ο Ματ Ντάρμπι Σάιαρ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Να αποτελέσει την τρίτη αλλαγή για τον Χένικ Μπέρ. Τιάγκο με Γκόμεθ αλλάζουν την μπάλα. Φάουλ από τον Χάρη Κυριάκου που θα δει την κίτρινη κάρτα.
Έλα, Αντριανέ, συνεχίζεις. Θα αντικαταστήσει τον Ακιντόλα. Πώς ακριβώς χρησιμοποιήσει τον Τζόνι στα λεπτά που απομένουν. Γιατί ο Ακιντόλα έπαιζε στο άκρο. Να δούμε ποιος θα πάει εκεί. Οι παίκτες το λένε, η διοίκηση κρατάει ακόμη χαμηλούς τόνους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και μετά το σημερινό. Να δούμε την μπάσα. Η πρώτη μου φάση για τον Τζονίο Βοζίνια. Θα απομακρύνει την μπάλα και θα χτυπήσει στο δοκάρι. Το 3-0 που παραμένει. Τώρα με τον Αγκάνοβιτς να κερδίζει το φάουλ. Σε ακούμε, Αντρέα. Νεύρα τώρα. Κίτρινη κάρτα στον Γκαζαριάν. Κίτρινη κάρτα και στον Λούφνερ. Ενώ 3 λεπτά θα είναι... Εδώ το πώς έγινε νωρίτερα το φάουλ. Μετά υπήρξαν τα νεύρα που έφεραν από μία κάρτα σε Γκαζαριάν. Και Λάγκαν είδα σωστά. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.